Μεδούζα συμπαραστέκεται και συμμετέχει ενεργά στον δίκαιο αγώνα των μικρομεσαίων αγροτών. Συμπαραστεκόμαστε και συμπορευόμαστε τον αγώνα σας απέναντι στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εγχώριων διαπροσώπων τους, απέναντι στην κοινή αγροτική πολιτική, η οποία σαν στόχο της έχει να σας αφανίσει και να σας μετατρέψει σε υποτελείς των μεγαλοεπιχειρηματιών στον χώρο της αγροτικής παραγωγής. Στεκόμαστε απέναντι στις πολιτικές που θέλουν τους αγρότες ως σύγχρονες ηφηγένειες να θυσιαστούν για να φυσήξει ο άνεμος της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Και χαιρετεί και ο αγώνας σας, γιατί και η δική μας εχθρή είναι ο κοινωνικός αυτοματισμός και η μηχανική ιδεολογική χειραγώγηση που προσπαθούν να στρέψουν την κοινωνία απέναντί σας, εφαρμόζοντας το πανάρχιο διέρεκη βασίλευο. Στεκόμαστε πλάι σας και συμπορευόμαστε τους αγώνες σας, γιατί και εμείς εργαζόμενοι του νοσοκομείου την ίδια εκμετάλλευση βιώνουμε και από τους ίδιους μηχανισμούς. Γι' αυτό λοιπόν σας παραδίδουμε αυτό το ψήφισμα συμπαράσταση, θέλοντας να δείξουμε πως και οι εργαζόμενοι έχουν κοινό συμφέρον και κοινό αγώνα. Πως όταν ο κόσμος της εργασίας σχηματίζει αλλαγές μέτωπο, θα είναι στην κυριολεξία νίκητος. Μου πρέβεζας, το συσπυρώνεται στο πάμε. Εκφράζω την αμέριστη στήριξη και αλληλεγγύη μας στις κινητοποίησεις των αγροτών που συσπυρώνονται γύρω από την απόφαση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ομού Πρέβεζας και της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Οι αγρότες κλιμακώνουν σε όλη τη χώρα τις κινητοποιήσεις τους που άρχισαν από πολύ πιο πριν μέσα από συσκέψεις, αγωνιστικές δράσεις με δίκαια αιτήματα για την ίδια τους την επιβίωση. Στο στόχαστρο της πάλης βρίσκεται η πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης κυβέρνησης, η οποία με τα μέτρα που εφαρμόζονται στα πλαίσια της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής και των μνημονίων υπέρ του κεφαλαίου επιταχύνει τη συγκέντρωση της γης και της παραγωγής σε λίγα χέρια, με συνέπεια το παραπέρα ξεκλήρισμα των αφανισμό των φτωχών και μικρομεσαίων αγροτών. Αντίπαλοι της αγωνιζόμενης μικρομεσαίας αγροτιάς είναι η εμποροβιομήχανη και τα μονοπόλια, που εκμεταλλεύονται το μόχθο της, κερδοσκοπούν σε βάρος της αποκομίζοντας τεράστια κέρδη. Οι τράπεζες, που με τα υψηλά επιτόκια και πανωτόκια της πίνουν το αίμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυβερνήσεις και τα κόμματα του κεφαλαίου εφαρμόζουν διαχρονικά και στηρίζουν την κοινή αγροτική πολιτική και γενικότερα μια πολιτική η οποία προκειμένου να εξυπηρετήσει την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων, των πολυεθνικών, των μονοπωλίων, οδηγεί τους μικρομεσαίους αγρότες στη φτώχεια και την εξαθλίωση για να φύγουν μια και καλή από τη μέση και να περάσει ολοκληρωτικά η αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή στα χέρια των μονοπωλίων, να δημιουργηθούν μεγάλες καπιταλιστικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις, να αυξηθεί η διατροφική εξάρτηση της χώρας μας από τις πολυεθνικές με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη ζωή του λαού μας. Είναι η ίδια πολιτική η οποία τσακίζει μισθούς, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και εργασιακά δικαιώματα, τσακίζει την κοινωνική ασφάλιση και τις συντάξεις, επιβάλλει. Από όλη τη χώρα που παίρνουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Η μάχη που αρχίσαμε με αποφασιστικότητα και αισιοδοξία θα συνεχιστεί και θα ενταθεί. Καλούμε τους αγροτοκτηνοτρόφους, τους ψαράδες του νομού μας, με τα αγροτικά τους μηχανήματα να δυναμώσουν τον μπλόκο του Λούρου. Οι τεράστιες καταστροφές στη φυτική παραγωγή αλλά και στο φυτικό κεφάλαιο που προκάλεσαν ο χιονιάς και ο παγετός και η κακοκαιρία των ημερών έχει πλήξει βαριά την κτηνοτροφία και την μελισσοκομεία. Ιδιαίτερα πλήττεται στην περιοχή μας η παραγωγή των εσπεριδοειδών, των κυπευτικών, ενώ ζημιές που το μέγεθός τους θα φανεί αργότερα θα υποστούν δεντρώδες καλλιέργειες όπως τα ελαιόδεντρα και τα άλλα. Οι ζημιές σε συνδυασμό με τα προβλήματα και τις πολιτικές που εφαρμόζονται μας βγάζουν στον δρόμο του αγώνα. Στο στόχαστρο του αγώνα μας βρίσκεται η πολιτική της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που με τα μέτρα των μνημονίων και της νέας ΚΑΠ επιχειρεί να συγκεντρώσει ακόμα πιο γρήγορα τη γη και την παραγωγή στα χέρια μιας χούφτας μεγάλων επιχειρηματιών, πετώντας τον κεάδα του ξεκληρίσματος, της ανεργίας, της φτώχειας και της εξαθλίωσης και άλλες πολλές χιλιάδες μικρομεσαίους αγροτοκτηνοτρόφους. Αυτή η πολιτική με βαρύς φόρους και φαρμακερά ασφάλιστα σονογά, με τη μεγάλη ακρίβεια στα αγροτοκτηνοτροφικά μέσα και εφόδια, με τον έμφυα και τα άλλα χαράτσια, ληστεύει το λιγοστό εισόδημά μας που εξασφαλίζουμε με πολύ κόπο και μεγάλες θυσίες. Και είναι λιγοστό το εισόδημα των μικρομεσαίων αγροτών, επειδή οι τιμές παραγωγού που διαμορφώνει η ελεύθερη αγορά στο σύνολο σχεδόν των προϊόντων είναι πολύ χαμηλές. Το κόστος παραγωγής πολύ υψηλό.
Οι επιδοτήσεις ενισχύσεις περικόπτονται δραστικά, ενώ οι ζημιές από την κακοκαιρία στην αγροτοκτονοτροφική παραγωγή και στο κεφάλαιο δεν αποζημιώνονται στο σύνολό τους από τον ΕΛΓΑ, τον οποίο χρυσοπληρώνουμε. Αντίθετα, αυτή η πολιτική όχι μόνο δεν αγγίζει, αλλά ωφελεί πολύ τους εκμεταλλευτές του μόχθου μας, τους εμποροβιομήχανους και τα μονοπόλια που αγοράζουν κοψοχρονιά τα προϊόντα μας και τα πουλούν πανάκριβα, κερδοσκοπώντας σε βάρος των παραγωγών και των καταναλωτών. Τις τράπεζες που μας στραγγαλίζουν με τα επιτόκια και τα πανωτόκια, τους μεγαλοεπιχειρηματίες του αγροτοκτονοτροφικού τομέα που αδειμονούν να φύγουν από τη μέση οι μικρομεσαίοι αγρότες για να ορμήσουν σαν ίαινες στη γη και στο βιός τους. Οι φτωχοί αγρότες έχουμε τα ίδια προβλήματα. Ζούμε τα ίδια βάσανα με τους φτωχούς των αστικών κέντρων, τους ανέργους που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, τους εργατοϋπάλληλους με τα φτηνά μεροκάματα και τους χασμηρούς μισθούς που μάλιστα πολλές φορές δεν πληρώνονται από τους εργοδότες. Τους μικρούς μαγαζάτορες, επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους που είναι καταχρεωμένοι στην εφορία, στην τράπεζα, στα ασφαλιστικά ταμεία και ζουν με την αγωνία του λουκέτου και των πληστηριασμών. Και εμείς, όπως όλοι αυτοί, δεχόμαστε άγρια επίθεση από την αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζεται. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε μαζί τους και ενωνόμαστε στον κοινό αγώνα ενάντια στον κοινό αντίπαλο. Στα μπλόκα βγαίνουμε διεκδικώντας την ικανοποίηση αιτημάτων που αφορούν στην ίδια την επιβίωσή μας. Αυτά τα δίκαια και ζωτικά αιτήματα η κυβέρνηση όχι μόνο να αργείται να τα ικανοποιήσει, αλλά λέει εσκρά ψέματα, πως τάχα δεν έχουμε προβλήματα και αιτήματα, επιχειρεί να συκοφαντήσει τον αγώνα μας και να υποκινήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό σε βάρος μας. Καλούμε τους εργαζόμενους και τα άλλα λαϊκά στρώματα να γυρίσουν την πλάτη στην κυβερνητική συκοφαντική προπαγάνδα και να στηρίξουν με όλους τους τρόπους και κάθε μέσο τον αγώνα επιβίωσης της μικρομεσαίας αγροτιάς. Η κυβέρνηση, αφού πρώτα επέβαλε τριπλασιασμό των ασφαλιστικών εισφορών, τώρα ετοιμάζει μέσω του διαβόητου κέντρου εισπράξης ασφαλιστικών εισφορών μέτρα αναγκαστικής εισπράξης των αγροτικών χρεών προς τον ΟΓΑ. Μάλιστα, για να μην της ξεφύγει κανένας από όσους έχουν χρέη, έσπευσε με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης να στείλει στο ΚΕΑΟ προς εισπράξη και τις οφειλές κάτω των 5.000 ευρώ, με αποτέλεσμα πάνω από 360.000 μικρομεσαίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι που δεν μπόρεσαν να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΓΑ να βρίσκονται στις δαγκάνες τους. Και παρά τη διαβεβαίωση της κυβέρνησης ότι η διαβίβαση των οφειλών κάτω από 5.000 ευρώ στο ΚΕΑΟ δεν συνδέεται με τη διαδικασία των κατασχέσεων, είναι σίγουρο ότι αυτή η απόφαση ανοίγει το δρόμο για εκβιασμούς και απειλές κατασχέσεων, αλλά μπορεί και άλλων αναγκαστικών μέτρων που μπορεί να σκαρφιστούν οι κυβερνώντες. Αγωνιζόμαστε και απαιτούμε άμεση απόσυρση της κυβερνητικής απόφασης για διαβίβαση στο ΚΕΑΟ των χρεών των ταμείων κάτω από 5.000 ευρώ. Καμία κατάσχεση για χρέη ασφαλιστικών εισφορών και μικρομεσαίων αγροτών και κτηνοτρόφων. Ετήσιο ακατάσχετο όριο 15.000 ευρώ στα τραπεζικά βιβλιάρια των αγροτοκτηνοτρόφων, καθώς πληρώνονται για τη διάθεση παραγωγής τους 1-2 φορές το χρόνο και χρειάζονται να υπάρχουν αυτά τα χρήματα για να μπορούν να ζήσουν τις οικογένειές τους και να συνεχίσουν την αγροτοκτηνοτροφική απασχόληση. Κατάργηση των αυξήσεων στις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών. Να σφραγιστούν όλα τα βιβλιάρια υγείας του ΟΓΑ χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Συντάξεις αξιοπρέπειας, μείωση των ορίων συνταξιοδότησης στα 60 για τους αγρότες και στα 55 για τις αγρότησες. Η λαϊκή αλληλεγγύη και συμπαράσταση, η συμμαχία των μικρομεσαίων αγροτών με τους εργαζόμενους και τους απασχολούμενους, την νεολαία, μας δίνει δύναμη και αποφασιστικότητα να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Η μάχη συνεχίζεται. Όλοι μαζί είμαστε πιο δυνατοί. Προς ενημέρωση, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πρέβεζας κατατέθηκε το πλαίσιο ανακοίνωσης της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων από παράταξη, που εκπροσωπείται μέσα εκεί, και πήρε 2 ψήφους. Όλοι οι άλλοι το καταψήφισαν.